ενός λεπτού σιγής στο προεδρικό μέγαρο του Λιβάνου μετά την καταστροφική έκρηξη. Η χώρα βρίσκεται τώρα σε τριήμερο πένθος. Ο κυβερνήτης της Βηρυτού εκτιμά ότι το κόστος της ζημιάς θα υπερβεί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου λέει ότι ο αντίκτυπος είναι αδιανόητος. Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει τον τρόμο της καταστροφής που έπληξε τη Βηρυτό, μετατρέποντάς την σε μια πόλη που επλήγει και ισοπεδώθηκε από αυτή την καταστροφή. Καθώς εξετάζει το σημείο της έκρηξης, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι διεθνείς εμπειρογνώμονες θα έρθουν για να βοηθήσουν στην έρευνα. Στο μεταξύ καταφτάνουν μηνύματα υποστήριξης. Εκτός από αεροπλάνα που μεταφέρουν 55 άτομα και αρκετούς τόνους ιατρικού εξοπλισμού, ο Γάλλος πρόεδρος στέλνει Γάλλους πυροσβέστες για βοήθεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατευθύνεται επίσης στην πόλη την Πέμπτη. Το Κατάρ στέλνει νοσοκομιακό εξοπλισμό επιτόπου και ιατρική βοήθεια. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης και προανήγγειλε έμπρακτη στήριξη. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με πρόσθετο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Καθώς φαντάζομαι ότι όσο θα περνάνε οι ώρες και οι μέρες, θα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος αυτής της πρωτοφανούς τραγωδίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι είναι επίσης έτοιμο να προσφέρει βοήθεια, είτε πρόκειται για τεχνική υποστήριξη είτε για οικονομική βοήθεια. Και η Γερμανία λέει ότι θα στείλει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αναζήτησης και διάσωσης. Η οικονομία ήταν ήδη υποκατάρρευση, καθώς κήρυξε πτώχευση ο Λίβανος υπό το βάρος του διωγγωμένου χρέους. Τώρα θα χρειαστεί χρόνος για να ανακάμψει από το σοκ, καθώς ο αντίκτυπος της τελευταίας τραγωδίας αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται.